Μη με ενοχλείτε! Κάθε βράδυ, τρία απέσια τερατάκια δεν αφήνουν τη Μαρία να κοιμηθεί. Άραγε, φοβούνται το φως. Άκου μία ιστορία. Τα τέρατα δεν αγαπούν το φεγγάρι. Της Μαριάν Σατραπή. Πριν από πολλά χρόνια, ήταν ένα κοριτσάκι που το λέγανε Μαρία. Περνούσε όλη τη μέρα της χαρούμενα. Μάζευε κεράσια, έπαιζε κυνηγητό, διάβαζε αστείες ιστορίες, ζωγράφιζε λαγουδάκια. Μα σαν έδιε ο ήλιος, όλα άλλαζαν. Και να πως, μόλις έπεφτε στο κρεβάτι της, έρχονταν τρία άτιμα τερατάκια της νύχτας και δεν την άφηναν σε ησυχία. Το ένα της τσιμπούσε τη μύτη, το άλλο της τραβούσε τα μαλλιά και το τρίτο της έκανε γκριμάτσες για να την τρομάζει. Η Μαρία δεν ήξερε τι να κάνει. Όπου κι αν πήγαινε να κρυφτεί, τα τρία ύπουλα τερατάκια πάντα την ανακάλυπταν. Και δεν ήταν δά και τόσο δυνατή για να τα διώξει. Έπρεπε να αντιδράσει. Μια νύχτα, καθώς σκεφτόταν τι να κάνει, βλέποντας τον ουρανό που τον φώτιζε το φεγγάρι, της ήρθε μία ιδέα. «Μα και βέβαια», είπε, «το βρήκα. Εάν τα τέρατα βγαίνουν μόνο τη νύχτα, είναι γιατί φοβούνται το φως. Αν φέρω το φεγγάρι στο δωμάτιό μου, θα πάψουν να με ενοχλούν πλέον». Πήρε ένα τεράστιο ψαλίδι, έκοψε το φεγγάρι και το βάλε σε ένα όμορφο κλουβί πάνω από το κρεβάτι της. Όλα πήγαιναν θαυμάσια. Τα τέρατα την άφησαν ήσυχη. Όλο αυτό το διάστημα, η έλλειψη του φεγγαριού στους δρόμους ήταν φρικτή. Οι γάτες που συνήθιζαν να βγαίνουν τη νύχτα δεν μπορούσαν τίποτα πια να κάνουν, γιατί δεν έβλεπαν. Εάν δοκίμαζαν να κάνουν μία βόλτα το βράδυ, σκόνταφταν παντού. Βρέθηκαν σε λίγο δεκάδες και μετά από λίγο εκατοντάδες γάτες στο νοσοκομείο με χτυπημένο κεφάλι, αυτή ή και με πόδι σπασμένο. Όμως η εξαφάνιση του φεγγαριού έκανε κάποιους άλλους πολύ ευτυχισμένους. Τα ποντίκια που συνήθιζαν να βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι των υπονόμων δεν φοβούνταν πια τις γάτες, τους ορκισμένους τους εχθρούς. Βασίλευαν στους δρόμους. Καταλίστευαν τα μαγαζιά, έτρωγαν τις πόρτες και τους τοίχους, ούρλιαζαν μέχρι τα χαράματα. Για να μην πολυλογούμε, όχι μόνο βρώμιζαν την πόλη, αλλά και δεν άφηναν τον κόσμο να κοιμηθεί. Η κατάσταση έγινε ανυπόφορη. Οι γάτες αποφάσισαν να πάνε στο βασιλιά τους, να του εξηγήσουν τα βάσανά τους και να του ζητήσουν βοήθεια. Η αυτού μεγαλειώτης, ο βασιλέας γάτος, συνοδευόμενος από τον υπουργό του, επισκέφτηκε τη Μαρία. «Μαρία», είπε η αυτού μεγαλειώτης, «ο λαός μου δεν μπορεί πια να βγει έξω τη νύχτα. Τα ποντίκια κυρίευσαν τους δρόμους, αφού δεν φοβούνται πια κανέναν. Πρέπει να μας δώσεις πίσω το φεγγάρι». Η Μαρία απάντησε, «Μα αν σας δώσω πίσω το φεγγάρι, τι θα απογίνω εγώ με αυτά τα απέσια τέρατα? Το μόνο πράγμα που τα φοβίζει είναι το φεγγάρι. Το φεγγάρι μου δίνει το φως και χωρίς αυτό θα φοβάμαι και πάλι». Τότε ο βασιλιάς γάτος της είπε, «Δεν είναι μόνο το φεγγάρι. Τα τέρατα φοβούνται και τις γάτες. Θα σου στείλω ένα στρατιώτη μου που θα κοιμάται στην άκρη του κρεβατιού σου για να κυνηγάει αυτά τα κακά πλάσματα. Εσύ σε αντάλλαγμα θα μου δώσεις πίσω το φεγγάρι». Η Μαρία το δέχτηκε. Και ό,τι υπόθηκε έγινε πράξη. Από εκείνη την ημέρα και μετά,
κάθε φορά που βλέπει κανείς ένα κοριτσάκι και τη γάτα του, ξέρει γιατί η γάτα κοιμάται στην άκρη του κρεβατιού της. Τέλος. Έλα ύπνε, πάρτο σε μετάξι επάνω βάρτο σιγά κι από μέλη γάλα ναν του νύρου του η σκάλα πλατιά. Βλεφαρό μου σφάλιστο αχ τι γερό χαράζεις άστρο της αυγής μη μου τρομάζεις. Σε μετάξι επάνω βάρτο σιγά κι από μέλη γάλα
ύμναν του ονείρου του εις χαρά πλατιά. Βλεφαρό σκαλιστό, αχ τυχερό μου, μη χαράζεις άστρο της αυγής, μη μου τρομάζεις, έλα ύπνε. Σε μετάξι επάνω βάρτο σιγά.